Πώς προκαλούν τα αρχαιολογικά ευρήματα σε λόφο πάνω από το μεγάλο αναπτυξιακό έργο του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, όπως αποκάλυψε η Νέα Κρήτη. Πρόκειται για σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη, με τις εικόνες να παραπέμπουν σε πρωτομινωικό ιερό, το οποίο είναι ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα από αυτό μιας φρικτόριας, δηλαδή του επικοινωνιακού συστήματος των Μινωητών. Η Λίνα Μενδώνη βρέθηκε στο λόφο Παπούρα, όπως αποκαλείται η περιοχή, πραγματοποιώντας αυτοψία. Η Υπουργός Πολιτισμού εντυπωσιάστηκε από το μέγεθος της κατασκευής, ενώ όμοιο έβριμα δεν έχει εντοπιστεί στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχουν λύσεις, διότι έχουμε εξαιρετικά καλή συνεργασία πέρα από τους τοπικούς φορείς και με το Υπουργείο Υποδομών. Εχθές κάναμε μια κοινή αυτοψία με τον κύριο Ταχιάο και τους εμπλεκόμενους από την δική τους πλευρά φορείς. Είδαμε τον αρχαιολογικό χώρο, το μνημείο, το οποίο έχει εντοπιστεί. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη, παρουσία και του Νίκου Ταχιάου, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο το μοναδικό αυτό έβριμα, ενώ συζητήθηκαν οι επόμενες κινήσεις. Η Υπουργός Πολιτισμού εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι θα βρεθεί λύση. Και θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που πρέπει να προχωρήσουμε, ώστε και τα αρχαία να προστατευτούν. Η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί προτεραιότητα. Και δεν είναι προτεραιότητα μόνο για το Υπουργείο Πολιτισμού. Για το Υπουργείο Πολιτισμού είναι υποχρέωση. Αλλά είναι προτεραιότητα για όλους μας. Όλοι νομίζω ότι κατανοούμε την σημασία και την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι κατανοούμε το αναπτυξιακό μέγεθος του συγκεκριμένου έργου το οποίο γίνεται στο Καστέλι με το νέο αεροδρόμιο. Επομένως, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι και το έργο θα προχωρήσει και οι αρχαιότητες θα προστατευτούν όπως πρέπει. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος έκανε σαφές ότι το έργο κατασκευής του αεροδρομίου στο Καστέλι δεν πρέπει ούτε θα πάει πίσω με φόντο τη σημαντική αυτή ανακάλυψη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει πίσω στο έργο του αεροδρομίου. Γι' αυτό ήμασταν εδώ με την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό. Ξέρετε ότι ο Υπουργός είναι ένας πέρα από τους πιο σοβαρούς γνώστες του αντικειμένου, είναι και μια πολύ σπουδαία αρχαιολόγος, η οποία έχει άποψη για τα ευρήματα. Εμείς είμαστε απολύτως διατεθειμένοι να σεβαστούμε και την άποψή της και τον τρόπο που διαχειρίζεται το θέμα, αλλά νομίζω ότι και η Υπουργός συμφωνεί ότι το αεροδρόμιο δεν μπορεί να πάει πίσω. Ο κύριος Ταχιάος βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την κυρία Μενδώνη, με στόχο να βρεθεί λύση και για τα αρχαία ευρήματα, χωρίς να επηρεαστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του νέου σύγχρονου αεροδρομίου στο Καστέλι. Το αεροδρόμιο δεν θα πάει πίσω. Οπότε πάμε σύμφωνα το χρονοδιάγραμμα του Φεβρουάριου 2027. Κοιτάξτε, ο ίδιος έχω ταυτιστεί με το και μετρό και αρχαία. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι το επόμενο χείρημα είναι και αεροδρόμιο και αρχαία. 6 Φεβρουαρίου του 2027. Το έβριμα έχει εξάψει το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων, όχι μόνο για το μέγεθός του, αλλά και για την πολύ καλή κατάσταση στην οποία διατηρήθηκε, ενώ στο σημείο στο οποίο εδράζεται έχει πανοραμική θέα το εργοτάξιο του αεροδρομίου.